να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ράντου. Και ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Να είστε καλά, δική μου χαρά. Για να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και νομίζω σήμερα αυτό το οποίο πρωταγωνιστεί είναι το νομοσχέδιο, το νόμος πλέον που πέρασε για την αλλαγή φύλου από τα 15 χρόνια. Είδαμε σήμερα στη Βουλή αρκετές αντιδράσεις, κόντρες. Αυτή η οποία ουσιαστικά πρωταγωνίστηκε ήταν η κόντρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη. Με αιχμή την αναφορά που έκανε σε σχέση με τους οξυγίνους στον Ημιτό, μία εν πάση περιπτώσει αμφιλεγόμενη δήλωση, και θέλω να μου τη σχολιάσετε. Αν θεωρείτε ότι ήταν μία δόση υπερβολής από μέρος του, αν ήταν ένα λάθος, ένα τόπιμα, πώς το χαρακτηρίζετε εσείς προσωπικά? Καταρχήν να πω ότι το σημερινό ζήτημα είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Νέα Δημοκρατία έτσι το είδαμε. Η κυβέρνηση προφανώς είχε άλλη ατζέντα και προσπαθούσε στα πλαίσια της αριστερής ατζέντας που προσπαθεί να επιβάλλει, ειδικά όταν υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με πραγματικά προβλήματα. Είδαμε ότι κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο οποίος προϋπολογισμός του 2018 περιλαμβάνει μέτρα ύψους 1,8 δις ευρώ σε βάση των Ελλήνων πολιτών. Προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και βάζει άλλα ζητήματα. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό ζήτημα το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του κάθε πολίτη, αλλά προφανώς δεν ήταν το πρώτιστο ή αυτό που θα έπρεπε να συζητηθεί τώρα. Παρ' όλα αυτά. Εντάξει, άλλοι θα λέγανε όμως ότι η οικονομία συνεχώς βρίσκεται στο προσκήνιο, ας ασχοληθούμε και λίγο με τα ατομικά δικαιώματα. Απλώς αυτό που λένε ότι πάντοτε φροντίζει η κυβέρνηση όταν υπάρχει ένα σοβαρό, πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα, οικονομικό ζήτημα προκειμένου. Αποπροσανατολίζει ρίχνοντας άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ερχόμενο στο θέμα. Δεν ήμουν από αυτούς που πίστευα ότι η κυβέρνηση θα πέσει για αυτό το λόγο. Και αυτό αποδείχθηκε σήμερα. Βεβαίως κλονίστηκε. Και βεβαίως αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι η συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια συμμαχία που μόνο ένα σκοπό και ένα στόχο έχει: τη διατήρηση στην εξουσία και πώς θα κρατήσουμε περισσότερο τις καρέκλες. Έτσι λοιπόν είδαμε τους ΑΝΕΛ, ένα κόμμα που κατά την άποψή μου είναι πολύ πολύ συντηρητικό, να έχει έτσι πρόβλημα του τι τελικά θα κάνει. Είδαμε άλλους βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ, είδαμε άλλους να ψηφίζουν παρόν, άλλους να διαφοροποιούνται. Δεν υπήρχε μια ενιαία γραμμή. Και δεν υπήρχε γενικότερα ενιαία γραμμή στο κοινοβούλιο. Είδαμε και άλλους βουλευτές από άλλα κόμματα να διαφοροποιούνται και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Είδαμε. Μια δημοκρατία που ήταν σταθερή. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι εκεί τηρήθηκε η κομματική γραμμή, αλλά από εκεί πέρα ένα θέμα το οποίο ο αυτοπροσδιορισμός, εν πάση περιπτώσει ένα ατομικό δικαίωμα, νομίζω είναι ένα θέμα που ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη. Κλονίζεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή η ίδια η κυβέρνηση από ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα που αφορά τα ατομικά δικαιώματα? Αν το θέσουμε γενικότερα, το ζήτημα δηλαδή της κομματικής πειθαρχίας στο Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε κάποτε να το ξεπεράσουμε και να κάνουμε οι βουλευτές αυτό που ορκιζόμαστε και αυτό που εντελόμαστε από τους Έλληνες πολίτες, να ψηφίζουμε με βάση τη συνείδησή μας. Δυστυχώς όλα τα τελευταία χρόνια η κομματοκρατία είναι δεδομένη και όποιος βουλευτής τολμήσει, όπως έλεγε ο Έμνης του Ευάγγελου Σαβέρφ, να βγει από τον Μαντρίτο, τον τρώει και ο λύκος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα συνολικό που πρέπει να το δούμε. Σε αυτό το τώρα όμως τηρήθηκε η κομματική γραμμή στην Δημοκρατία. Άρα στην Δημοκρατία τηρήθηκε, δεν τόλμησε. Τα πρόβατα δεν τόλμησαν να πούνε το Μαντρί, αυτό μου λέτε, μήπως. Αυτό που λέω είναι ότι λόγω του ότι είμαστε σε μια καλή φάση, προφανώς κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στο κόμμα. Τώρα, στο διατάφτα, αναφέρατε το παράδειγμα. Το παράδειγμα που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κάτι που το είπε συγκεκριμένος γιατρός, ψυχίατρος, ο οποίος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Δεν είναι κάτι που του κατέβηκε από τον ουρανό. Τι ήθελε να πει? Ήθελε να πει ότι είναι καλό το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αλλά μια σύγχρονη και οργανωμένη πολιτεία θα πρέπει να έχει και κάποια φίλτρα. Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος, γιατί έχει προβλήματα ψυχιατρικά, να θέλει να δηλώσει αλλαγή φύλου, ενώ δεν είναι αυτό το πρόβλημά του. Ναι. Και με μια κουβέντα, με μια επιτροπή, με κάποιους γιατρούς, να μπορέσουν να τον πείσουν ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα που τον απασχολεί, η εξωγήινη που του είπαν στο αυτοί ότι πρέπει να αλλάξει φύλου, αλλά κάτι άλλο. Συμφωνία, άρα λοιπόν με αυτή την έννοια. Ουσιαστικά τόλμησε την ανάγκη για να υπάρξει μια ιατρική διάγνωση πρώτα. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει, δεν διασφαλίζεται με το παρόν νομοσχέδιο το οποίο πέρασε. Καθώς ουσιαστικά προβλέπει την απόφαση, μάλλον τη γνωμοδότηση μιας διεπιστημονικής επιτροπής. Δεν είναι παιδιά, κάτι αντίστοιχο για αυτό. Για τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18, τους ανήλικους δηλαδή. Ναι. Εμείς λέμε ότι δεν φτάνει έως εκεί. Γιατί για παράδειγμα ένας άνθρωπος 22, 25, 30 χρονών να μην πρέπει να περάσει από την επιτροπή αυτή. Εφόσον είναι μια συνειδητή του απόφαση και πράγματι έχει τα χαρακτηριστικά έτσι να κάνει τη δήλωση αλλαγής φύλου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, όπως κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα σχετικό έγγραφο από έναν παγκόσμιο οργανισμό που παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά, οι 34 από τις 40 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μέσα σαν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση αλλαγής φύλου
και το θέμα της ιατρικής γνωμάτευσης. Δεν είναι καθοριστικό, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει και ένας τέτοιος έλεγχος. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι ένα φίλτρο το οποίο θα ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο. Δεν είναι κάτι το κακό. Αλλά ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι με αυτή του τη δήλωση, εν πάση περιπτώσει με την αιμονή του, αν θέλετε τώρα και με αυτό που μου λέτε, να υπάρξει μια ιατρική γνωμάτευση και μετά τα 15 χρόνια, μετά την ηλικίωση ουσιαστικά ενός παιδιού, ότι θα πρέπει, όπως λέτε, να υπάρχει μια απόφαση, μια γνωμοδότηση του ενός επιστήμονα. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε τον Υπουργό να κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ότι αυτό ενδεχομένως να ταυτίζει αυτούς τους ανθρώπους με όλους όσους έχουν εν πάση περιπτώσει κάποια ψυχιατρική ή ψυχολογική διαταραχή. Ισχύει αυτό? Όχι, γιατί όχι. Γι' αυτό σας κατηγόρησε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, όχι. Νομίζω ότι το ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν πιστεύουμε ότι τα άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν δήλωση αλλαγής φύλου έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα και είναι για ψυχίατρο. Ναι. Προφανώς και όχι. Θεωρούμε όμως ότι η παρουσία σε κάποιο στάδιο της επιτροπής αυτής, η οποία θα ελέγξει αν πραγματικά είναι συνειδητή η απόφασή του, αν προέρχεται από έναν άνθρωπο που έχει σώσει τα σφαίρα, είναι λογικός και ζητάει αυτό που τέλος πάντων έχει μέσα του. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι κάτι το κακό. Να. Εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο, σας είπα πριν, 34 από 40 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια ανάλογη διαδικασία για να μην την έχουμε εμείς? Άρα ήταν, ακολουθούσατε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές. Νομίζω ότι πρακτικές. Αυτό ακριβώς έγινε, αυτή ήταν η πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία είναι θετική στο ζήτημα αυτό. Βεβαίως και είναι θετική στο ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού του φύλου ενός ανθρώπου. Αλλά αυτό πρέπει μέσα από κάποια διαδικασία να διασφαλίζεται για να είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για το συγκεκριμένο άτομο. Και βεβαίως καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση νόμου, την οποία αν η κυβέρνηση δεχόταν δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Και για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θέλω έτσι μια τελευταία τοποθέτηση από αυτό. Θέλω να μου πείτε έτσι ειλικρινά και ευθέως, αν θεωρείτε ότι έστω και με αυτό το ατόπιμα, την δήλωση που έκανε, εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μητσοτάκης, αν θεωρείτε ότι έχασε επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία, ή εν πάση περιπτώσει, αν το ερμήνευσε λάθος ο κόσμος, και εν πάση περιπτώσει βγήκε στον κόσμο προς τα έξω η Νέα Δημοκρατία ως, εν πάση περιπτώσει, ένα κόμμα που δεν σέβεται και τόσο τα ατομικά δικαιώματα σε σχέση με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος σήκωσε πολύ ψηλά το γάντι και μίλησε για λατζή φιλελεύθερο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ο κ. Τσίπρας, όντας στη γωνία, προσπάθησε να βρει έναν επικοινωνιακό τρόπο για να ξεφύγει από την ουσία των προβλημάτων. Θεωρώ ότι δεν χάσαμε κάτι, γιατί δεν ήταν ένα παράδειγμα που δείχνει ασέβεια προς αυτούς τους ανθρώπους. Απλά ήταν ένα παράδειγμα το οποίο ήταν υπαρκτό. Δεν θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα από τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά τον πολιτικό μας χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, το τόνισε ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να το επαναλάβω για μια ακόμη φορά, ότι ο πρώτος νόμος που ήρθε στην Ευρώπη για το δικαίωμα αλλαγής στοιχείων, έτσι, από άτομα που έχουν κάνει αλλαγή φύλου, ήταν το 1976 και ήταν ο πρώτος στην Ευρώπη. Από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τον τότε πρωθυπουργό του, να είναι ο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Άρα λοιπόν, κάθε άλλο παρά εμείς κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα, κάθε άλλο παρά έχουμε ζήτημα με τα ατομικά δικαιώματα, που είναι απολύτως σεβαστά. Μάλιστα. Και απλά ο κ. Τσίπρας προσπάθησε, παραποιώντας ένα παράδειγμα που χρησιμοποιήσε ο κ. Μητσοτάκης, να το διακομωδήσει και, αν θέλετε, να ρίξει ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία ότι κρύβεται πίσω από ζητήματα που έχουν σχέση με ψυχιάτρους ή οτιδήποτε άλλο. Μακριά από εμάς τέτοια λογική. Για να πάμε λίγο και τώρα στην οικονομία, επειδή ουσιαστικά πριν αναφέρατε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το χαρακτηρίσατε έτσι κάπως κακό, αρνητικό ή με δυσίωνες προβλέψεις, εν πάση περιπτώσει, για ό,τι αφορά την τσέπη των Ελλήνων τουλάχιστον. Ναι. Σήμερα όμως είδαμε τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες αντιθέτως φαίνονται πιο αισιόδοξες, ακόμα και από το ίδιο το σχέδιο του προϋπολογισμού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Για το 2018, το υπολογίζω 2,6%, αλλά και για το τρέχον έτος, που εκεί φαίνεται ότι ταυτίζεται με την ελληνική κυβέρνηση, καθώς προβλέπει ότι θα φτάσει στο 1,8%. Θεωρείτε ότι αυτές οι προβλέψεις είναι, εν πάση περιπτώσει, σωστές, ότι θεωρείτε ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστες, θεωρείτε ότι δεν δείχνουν το πραγματικό στίγμα της ελληνικής οικονομίας, ή θεωρείτε ότι είναι κάτι αισιόδοξο, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως, και η Νέα Δημοκρατία να το δέχεται? Ας θυμηθούμε λίγο στο παρελθόν ποιες ήταν οι προβλέψεις της κυβέρνησης και πόσο έπεσε μέσα. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε για το 2017 προέβλεπε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, ανάπτυξη δηλαδή, στη τάξη του 2,7%. Βεβαίως, με ευθύνες κυβέρνησης και λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, τελικά με το μεσοπρόθεσμο υπήρχε μια νέα εκτίμηση που μιλούσε για 1,8. Σήμερα η κυβέρνηση έρχεται και επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, και από την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και λέει ότι τελικά
θα κλείσουμε, θα πετύχουμε το στόχο του 1,8% για ανάπτυξη. Και τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Το σχέδιο του προπολογισμού του 2017 μιλούσε για ανάπτυξη 2,7%. Υπάρχει μια υστέρηση της τάξης του 0,9% που προφανώς είναι μια τεράστια απόκληση. Είναι το 1 τρίτο της προβλέψεως. Δεν είναι ικανοποιητικό όμως μέσα σε ένα σφιχτικό μνημονιακό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Γιατί ήμασταν στην ύφεση. Να θυμίσω ότι το 2014 είχαμε κλείσει μετά από 8 χρόνια συνεχώς ύφεση με ανάπτυξη οριακή, μεν αλλά ανάπτυξη. Είχαμε βγει δηλαδή από τον κυκαιώνα της ύφεσης και είχαμε ανάπτυξη συν 0,5%. Να θυμίσω ότι το 2015 ξαναγυρίσαμε στην ύφεση ακριβώς λόγω του περίφημου καταστροφικού εξαμήνου της ηρωικής διαπραγμάτευσης των κυρίων Τσίπρα Βαρουφάκη, που μας οδήγησαν σε capital controls και μας οδήγησαν ξανά στην ύφεση. Τώρα βγαίνουμε, αλλά να κοιτάξουμε λίγο και το διεθνές περιβάλλον. Όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος ανάπτυξης στις 27 υπόλοιπες χώρες είναι της τάξης του 3-3,5% και εμείς θα είμαστε στο 1,8, πρέπει να πανηγυρίζουμε. Αντί να συγκλίνουμε, αποκλίνουμε, μεγαλώνει η διαφορά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί θα έχουμε ανάπτυξη οριακή, θα έχουμε ανάπτυξη της τάξης του 1,8% όταν η υπόλοιπη Ευρώπη θα τρέχει με 3,5%. Απ' την άλλη όμως θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστική η πρόβλεψη, ρεαλιστική εκτίμηση. Για το 2,4 και ή 2,6 που εκτιμάει το ΔΝΤ. Μακάρι ως Έλληνας πολίτης, λέω, να πάει στο 3 και στο 3,5. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εγώ εύχομαι να γίνει αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει η κυβέρνηση τους ιδιώτες επενδυτές να τους βοηθάει και όχι να τους διώχνει. Μόλις σήμερα διαβάσαμε εδώ στην Αθηνατική για μια μεγάλη επένδυση που πρόκειται να γίνει, ότι η εταιρεία, αφού απελπίστηκε πλέον και βλέπει ότι δεν υπάρχει καμιά βοήθεια και ότι υπάρχουν συνεχή εμπόδια, και αυτά γίνονται από το ΣΥΡΙΖΑ, από οργανώσεις φιλικά προσκύμενες προς αυτόν, από δημοτικές αρχές προσκύμενες αυτόν, ετοιμάζεται να φύγει. Αυτό το αντιμετωπίζουμε και με το ελληνικό, με τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό το αντιμετωπίζουμε στην Κέρκυρα, με την έκθεση εκεί στην Κασιόπη, όπου ο δήμαρχος, τοπικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ο περιφερειάρχης δημιουργούν προσκόμματα. Επειδή μου μιλήσετε για το ελληνικό, είναι μια επένδυση η οποία γνωρίζουμε καλά ότι αντιμετώπισε κάποια προσκόμματα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο περισσότερο παρά από την για την κυβέρνηση. Θα έλεγα, δεδομένου ότι οι αρχαιολόγοι είχαν κάποιες δεύτερες σκέψεις για το αν πρέπει να κηρυχθεί αρχαιολογική έκταση ένα συγκεκριμένο χώρο εκεί. Και θέλω να μου πείτε, αν εν πάση περιπτώσει αυτό δημιουργήσει κάποια εμπλοκή στην επένδυση και εφόσον η Νέα Δημοκρατία έχει τα πράγματα, τι θα κάνετε με αυτό? Μιας και έχετε εμφανιστεί πέρμαχος των επενδύσεων, ενδεχομένως και να παρακάμπτατε τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, μιας και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Να θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το θέμα της πιθανής ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων γιγαντώθηκε από την παρέμβαση μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης 36 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ξαφνικά μετά από 70 χρόνια χρήσης του ελληνικού ως αεροδρομίου ανακάλυψαν ότι πιθανά να υπάρχει εκεί αρχαιολογικός χώρος. Και δεύτερον, ότι η γνώμη του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, είναι συμβουλευτική και όχι υποχρεωτική. Ναι. Λοιπόν, εμείς λέμε για επενδύσεις πολύ μεγάλης σημασίας, όπως είναι η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία είναι μια επένδυση που θα φέρει στην Ελλάδα τουλάχιστον 8 δισεκατομμύρια ευρώ απ' έξω. Συν το ότι δημιουργεί τουλάχιστον 70.000 θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό η πολιτεία να βοηθάει να προχωρούν οι επενδύσεις. Άρα, ναι, το παρακάμπτουμε το ΚΑΣ. Ναι, σεβασμός στους αρχαιολόγους, ναι, σεβασμός στους περιβαντολόγους, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια της λογικής. Τώρα κάτι τέτοιο δεν αποφασίστηκε. Βρήθηκε μια συμβιβαστική φόρμουλα να γίνει σεβαστή η γνωμοδότηση του ΚΑΣ, αλλά από την άλλη πλευρά να προχωρήσει και επένδυση. Ή θεωρείτε ότι δεν έχει την ίδια έγινε, αλλά μετά από πόση καθυστέρηση έγινε αυτό και μετά από πόσο πόλεμο έγινε αυτό. Βγαίναν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δηλώναν ότι δεν θέλουμε την επένδυση αυτή, αλλά μας υποχρεώνουν και θα προχωρήσει γιατί μας υποχρεώνουν. Αναγκάστηκε να γίνει πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσει ότι πρέπει να προχωρήσει η επένδυση. Ασκηθήκαν του κόσμου οι πιέσεις για να φτάσουμε εδώ. Για ένα θέμα που οι ίδιοι δημιουργήσαν, οι ίδιοι το σηκώσαν και φτάσαμε στο παραπέντε μιας πολύ σημαντικής επένδυσης για την χώρα. Μια που η οποιαδήποτε επένδυση που γίνεται από το εξωτερικό στέλνει και μηνύματα. Εσείς σε αντίστοιχες περιπτώσεις που ενδεχομένως ανακύψουν με αυτήν ή με άλλες επενδύσεις, πώς θα κινηθείτε? Προφανώς η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη θα κινηθεί. Θέλω να πω στο πριν θέμα των θεσμών, θα τους σέβεστε ή θα τους παρακάμπτετε? Θα δέχεστε ότι ενδεχομένως αποφανθούν αντιθέτως από αυτό το οποίο θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση? Ενδεχομένως στο θέμα με τις σκουριές,
για να μιλήσουμε για θεσμούς και διαδικασίες. Σε περίπτωση που η διαιτησία έχει σαν αποτέλεσμα να δικαιωθεί, εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία, το ελληνικό δημόσιο και όχι εταιρεία. Τι θα κάνετε, θα παρακάμψετε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να επενδυθεί αυτή η εμβληματική κατά τη Νέα Δημοκρατία επένδυση, όχι? Εμείς, κυρία Ράντου, διαχρονικά ως κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχουμε δείξει ότι σεβόμαστε τους θεσμούς και τις αποφάσεις των δικαστηρίων ή άλλων οργάνων. Σας θυμίζω λοιπόν ότι, μια που είμαι και Θεσσαλονικιός και είναι δίπλα μου η Χαλκιδική, το ξέρω πάρα πολύ καλά το ζήτημα, ότι η συγκεκριμένη επένδυση έχει πολεμηθεί όσο καμιά άλλη επένδυση στην Ελλάδα. 18 φορές αυτοί οι οποίοι διαφωνούσαν με την επένδυση, και είναι δικαίωμά τους και το σεβόμαστε, πήγαν στα δικαστήρια. Και 18 φορές το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ξέρετε ότι φημίζεται για τις φιλοπεριβαντολογικές του αποφάσεις, έβγαλε θετικές αποφάσεις για την επένδυση και για την εταιρεία. Από εκεί πέρα όμως, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που ελπίζουμε ακόμη να υπάρχει κράτος δικαίου και να λειτουργεί, οι αποφάσεις των δικαστηρίων πρέπει να είναι, τη στιγμή που είναι λογικές και έχουν αποφασιστεί, πρέπει να είναι δεκτές και από το κράτος και πρέπει να, να εφαρμόζονται. Άρα λοιπόν η διαιτησία ήταν περιττή για εσάς και σε περίπτωση λοιπόν που, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Θα σεβαστείτε το τόποιο αποτέλεσμα εσείς ή όχι? Κοιτάξτε, κύριε Ράντο, ακόμη και ένα αρνητικό για την εταιρεία. Βεβαίως και θα το σεβαστούμε, γιατί θα είναι μια απόφαση δικαστηρίου. Αλλά προσέξτε, η διαιτησία ήταν ένας τρόπος για να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την διαδικασία αυτής της επένδυσης το κράτος. Και ειδικότερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αντίθετη στην επένδυση αυτή. Γιατί απλούστατα δεν θα χρειαζόταν να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, αν έκανε το αυτονόητο υπουργός. Εγώ ρωτάω το εξής απλό. Γιατί όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Ελλάδα, μέσα σε μια εβδομάδα υπέγραψε τις τρεις άδειες που ήταν απαραίτητες για το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και προχωρούν? Γιατί τώρα είναι στο τελικό στάδιο να υπογράψει την άδεια τους υπουργές? Γιατί απλούστατα υπάρχει πίεση. Άρα απέδωσε η πίεση της εταιρείας. Προφανώς ναι, αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός να απειλεί μια εταιρεία ότι φεύγω από την Ελλάδα, να γινόμαστε στην Ευρώπη το μαύρο πρόβατο, γενικά στον κόσμο όλο, γιατί είναι μια εταιρεία γαλλοκαναδικών συμφερόντων τεράστια, επενδύει τεράστια ποσά, ήδη έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια, ήδη απασχολεί 2.500 εργαζόμενους άμεσα και άλλους τόσους έτσι έμεσα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έπρεπε να φτάνουμε εκεί, αλλά απλώς όλα αυτά τα ζητήματα έχουν σχέση με τις ιδεολειψίες των ανθρώπων που μας κυβερνούν, οι οποίοι είναι κολλημένοι, δεν θέλουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, δεν θέλουν την ανάπτυξη η οποία πραγματικά επιτυχάνεται μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, και προσπαθούν σε κάθε ιδιωτική επένδυση να δημιουργήσουν προσκόμματα, κρυβόμενοι πίσω από αρχαιολογικά ενδιαφέροντα, από περιβαντολογικά ή από οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μια τελευταία ερώτηση, μιας και βλέπαμε προηγουμένως με τον κύριο Δαβέτα το ευρωπαϊκό πλαίσιο πώς διαμορφώνεται και μετά και την πύριο νίκη της κυρίας Μέρκελ και πώς θα διαμορφωθούν και τα πράγματα στη Γερμανία για το ελληνικό πρόγραμμα, πώς θα επηρεάσει το ελληνικό πρόγραμμα. Θέλω να μου πείτε, μιας και αποτελεί εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη η μείωση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% στο 2% προκειμένου να γίνουν και εφικτές σημειώσεις φόρου που έχει εξαγγείλει. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που έρθει ένας πολύ πιο αυστηρός υπουργός οικονομικών, ο οποίος όχι μόνο δεν θα δέχεται διευθετήσεις χρέους για την Ελλάδα κτλ., αλλά δεν θα δέχεται καθόλου μια επαναδιαπραγμάτευση του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι δικό σας στόχος? Τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση? Όλη η ρητορική για μειώσεις των φόρων θα πάει περίπατο ενδεχομένως ή όχι? Είναι μια ερώτηση που εύλογη και για τον πολιτών. Καταρχήν, ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε Σόιμπλε θα λέμε και θα κλαίμε. Εγώ έτσι, αυτό προβλέπω, γι' αυτό και σας κάνω την ερώτηση. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε εκεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι αλλάζοντας ο Υπουργός Οικονομικών, καταρχήν θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Αν πράγματι ο Υπουργός Οικονομικών είναι από το κόμμα των Φιλελευθέρων της Γερμανίας. Ο κύριος Λίντερ, που είναι σκληροπυρηνικός. Προφανώς έχουμε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και την ατζέντα ή το προεκλογικό πρόγραμμα και τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε κάτι προς όλους. Εμείς δεχόμαστε ότι η Ελλάδα έχει οφειλές. Εμείς δεχόμαστε ότι η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει. Αυτό που ζητάμε είναι να δημιουργηθούν οι καταλληλότερες συνθήκες έτσι ώστε να αποπληρώσει όσο πιο καλά γίνεται με σίγουρο τρόπο τα χρέη τα οποία έχει. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Τα πλεονάσματα δηλαδή του 3,5% για 5 χρόνια. Σίγουρα δεν είναι, είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορεί να γίνουν. Είναι πολύ φιλόδοξο στόχος. Αλλά αυτό λέω, άμα μας θέσουν ένα μπλόκο οι εταίροι μας. Αν δείξουμε σε αυτός ότι εμείς είμαστε συνεργάσιμοι, αν δείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που ήδη ζητά να κάνουμε και έπρεπε να έχουμε κάνει ήδη από μόνοι μας, αν προχωρήσουμε την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, αν προχωρήσουμε τις αποκρατικοποίησεις, τότε θα καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν με μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία θέλει να συνεργαστεί, θέλει να αποπληρώσει τα χρέη της και είμαι βέβαιος ότι θα μας δώσουν το δημοσιονομικό χώρο που ζητάμε, έτσι ώστε για το καλό
και των δανειστών και της ελληνικής οικονομίας να εφαρμόσουμε την πολιτική αυτή. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, κύριε Καράουλου.